Άκου να μάθεις, μάθε να ακούς. Star 92,9. Λοιπόν, όπως σας είχα πει, απόψε κοντά μας είναι η Λένα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα, Λένα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Είμαι μια χαρά. Πού σε βρίσκουμε, πες μας. Αχ, σας ακούω πάρα πολύ λίγο. Αλήθεια, τώρα? Πολύ λίγο, ναι. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Πού με βρίσκετε, μου είπες? Ναι, πού σας βρίσκουμε? Τώρα είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε καινούριο κομμάτι. Έχουμε καινούργια δισκογραφική στέγη. Έχουμε γενικώς καινούργια αρχή, καινούργια ξεκινήματα. Να ξεκινήσουμε με αυτά λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το καινούργιο τραγούδι, το οποίο λέγεται Κάθε Νύχτα. Mm-hmm. Έχουμε περίπου μια εβδομάδα στα ραδιόφωνα. Ελπίζω να πηγαίνει καλά. Πάρα πολύ καλά πάει. Αυτό πάρα και πολύ. Εσύ θα μου το πεις. Τέλεια πάει. Καλά πάει, ωραία. Έχουμε καινούργια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη Spicy. Mm-hmm. Πολύ όμορφη συνεργασία αυτή για μένα. Πολύ καινούργια, πολύ. Θέλω να πιστεύω θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Και γενικώς, ξέρεις, όλα είναι σαν πρώτη φορά. Ναι. Να σου πω εγώ ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ορώ και συνομιλώ μαζί σου πλέον, γιατί μιλάω με μια καλλιτέχνητα η οποία έχει τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό της και συνεχίζουν να ακούνται μέχρι σήμερα, να ακούγονται. Όπως το θέλω τρέλα, όπως ποιο να πρωτοπιάσω. Το αγαπημένο μου, το έγραψες. Το έγραψες, μπράβο, ναι, τεράστια καψούρα με αυτό το πράγμα. Να σου πω κι άλλα, τα έχω εγώ. Το ρόλο που έχεις στη ζωή σου, θαύμα, το σφάλμα, Αλεξής Φερόγγυλέκο, πάρα πολλά πράγματα. Πώς νιώθεις γι' αυτό που μέχρι και σήμερα ακούγονται ακόμα αυτά τα τραγούδια και έχουν κάνει τεράστια επιτυχία? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Αυτός είναι ο στόχος όλων των τραγουδιστών. Μακάρι να λέμε τραγούδια που να αντέχουν και να μένουν στον χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι στιγμής έχω 11 δίσκους και στους 11 δεν υπάρχει ούτε ένα τραγούδι, και το λέω πολύ με το χέρι στην καρδιά αυτό, ούτε ένα τραγούδι που να έχω πει «μωρέ, αυτό καλύτερα να μην το έλεγα» ή «καλύτερα, ξέρεις, ας έλεγα κάποιο άλλο». Ναι. Μέχρι στιγμής δηλαδή οι δίσκοι τους βάζω και τους ακούω και είμαι πολύ περήφανη για το ρεπερτόριο που έχω τραγουδήσει. Νομίζω ότι με τις επιλογές των τραγουδιών τα έχω πάει αρκετά καλά αυτά τα χρόνια. Και είσαι πιστή στο λαϊκό τραγούδι? Αγαπάω τα λαϊκά τραγούδια, μεγάλωσα με λαϊκά τραγούδια, ακούω λαϊκή μουσική. Ναι, μου αρέσει πολύ. Άλλωστε υπάρχει και φλέβα πίσω, όλοι το ξέρουμε. Ναι, για τη θεία εννοείς. Ναι, και όχι μόνο. Ξέρεις, όλη η οικογένεια ήταν λίγο πολύ. Mm-hmm. Το μικρόβιο υπήρχε διάχυτο στο σπίτι. Λοιπόν, Λένα μου, εσύ και με την πορεία που έχεις κάνει, έχεις κάνει και πολλές συνεργασίες. Έχεις ξεχωρίσει κάποια από αυτές? Έχω κάνει συνεργασίες, ναι, αρκετές. Πάρα πολλές. Έχω ξεχωρίσει 3-4. Δηλαδή, έχω ξεχωρίσει τη συνεργασία που είχαμε τον Νότι Φακιανάκη, που ήταν καταπληκτική, κορυφαία για μένα. Ναι. Με τον Βασίλη Καρά, με τον Πασχάλη τον Τερζή. Αυτές οι συνεργασίες νομίζω ήταν οι καλύτερες. Έχω κάνει αρκετές, αλλά με αυτούς τους ανθρώπους ίσως επικοινώνησα καλύτερα. Ανέφερες και λαϊκούς τραγουδιστές, όντως. Πιστεύεις ότι το λαϊκό τραγούδι είναι όπως τότε? Πιστεύω ότι τώρα είναι όπως παλιά. Έχει όπως γυρίσει. Παλιά, παλιά, παλιά. Πιστεύω ότι τώρα, όσο ξέρεις, μπαίνουμε και σε αυτό το καβούκι της οικονομικής κρίσης, ξέρεις, και όλα αυτά, mm-hmm. ο κόσμος έχει επιστρέψει δυνατά στο λαϊκό τραγούδι. Και δηλαδή η κατάσταση, ξέρεις, και όλο αυτό που ζούμε, μας έχει. Έχουμε φύγει λίγο από τα tap dub, από τα club, από την πολύ ξένη μουσική και αυτά, και έχουμε ξαναγυρίσει το λαϊκό τραγούδι. Μας εκφράζει καλύτερα, πιστεύω. Νομίζω πως ναι. Πιστεύεις ότι ο κόσμος διασκεδάζει παρόλα αυτά όπως και τότε? Εννοείς αν βγαίνει? Αν βγαίνει, αν διασκεδάζει πολύ, αν πίνει, ξέρω εγώ, όπως παλιά. Όχι, 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 αυτά δεν υπάρχουν πια. Κοίταξε, ο κόσμος βγαίνει, διασκεδάζει, είναι κουμπωμένος, είναι μαζεμένος και καλά κάνει, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Ναι. Αλλά ότι βγαίνει, βγαίνει. Δηλαδή η προσέλευση είναι όπως ήταν ίσως. Ναι. Δεν έχει αλλάξει και πολύ. Η κατανάλωση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εμένα όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι η προσέλευση και όχι η κατανάλωση. Ναι, βέβαια. Και με ενδιαφέρει να περνάει καλά ο κόσμος με όσο το δυνατό, έτσι, το δυνατόν πιο χαμηλές τιμές και πιο προσιτές. Το θέμα με τη δισκογραφία πώς το βλέπεις? Όπως δεν βγαίνουν στην τύπος παλιά, ας πούμε, με μονωμένα κομμάτια. Ναι. Και ίσως, όχι ίσως,
πλέον τα CD σε εφημερίδες. Το έγινε λόγω του ίντερνετ. Εφόσον μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να κατεβάσει ένα τραγούδι, αυτό όπως καταλαβαίνεις, εμένα σαν τραγουδίστρια κακό δεν μου κάνει, καλό μου κάνει. Αλλά σκέψου τώρα ότι ο συνθέτης, ο στιχουργός και η εταιρεία δεν πληρώνονται. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν παραγωγές. Γιατί αν η εταιρεία δεν πληρωθεί, πώς θα κάνει, πώς θα δώσει τα χρήματα, να χρηματοδοτήσει δηλαδή για να κάνει ολόκληρο δίσκο. Έτσι λοιπόν φτωχαίνει η δισκογραφία. Ναι. Γι' αυτό ξέρεις, κάθε φορά που κατεβάζουμε ένα τραγούδι, λίγο να το σκεφτόμαστε αυτό. Είναι σοβαρό. Να σε ρωτήσω όμως και από την άλλη, Λένα μου, εσύ που είσαι πιο έμπειρη σε αυτό το τομέα. Δεν ήταν και λίγο τσιμπημένα τα πράγματα όμως, κατά CD. Κάποια στιγμή ήταν πολύ. Έτσι, αυτό δηλαδή, ναι. Βλέπαμε CD, ένα CD ξέρω εγώ να πωλείται 19 ευρώ και 20. Ήταν πολύ. Ήταν μπράβο, πάρα πολύ. Μπράβο. Αυτό, ναι. Απλώς από εκείνη τη φάση μέχρι αυτή που ζούμε σήμερα έχει μεγάλη διαφορά. Πάντως αυτή η εποχή εσένα σε έχει επηρεάσει. Που όχι, είναι έτσι... Δεν μπορώ να σου πω ότι με έχει επηρεάσει. Mm. Όπως, δηλαδή τώρα μόλις τελείωσα από. Με βρίσκει και φρέσκια κιόλας. Από μια αρκετά μεγάλη σεζόν που είχα στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ήταν, δουλεύαμε τρεις μέρες τη βδομάδα. Το χώρος που εμφανιζόμουν ήταν γεμάτος και τις τρεις μέρες. Το Διονύση μακρύ να πούμε, στα Μαμούνια. Παρέα με το Διονύση, τον αγαπημένο. Όχι, περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ καλά και το καλό είναι ότι και ο κόσμος διασκέδαζε και ερχόταν και ξαναερχόταν. Οι τιμές ήταν πολύ προσιτές, μπορούσαν να έρθουν όλοι και να ξανάρθουν. Ξέρεις, περάσαμε όμορφα. Είναι θέμα προσαρμογής πλέον. Ναι. Το διαδίκτυο, τι ρόλο παίζει στη ζωή σου? Πιστεύεις ότι μπορείς να προωθείς τη δουλειά σου πλέον από εκεί πιο εύκολα? Κοίταξε να δεις, το διαδίκτυο μας έχει αποδείξει περίτρανα ότι μπορεί να κάνει θαύματα, έτσι. Δηλαδή πάρε το παράδειγμα από τον Μπίπερ σου λέω εγώ τώρα, ναι, το ξεκινάω εκεί και στο καταλήγω στο Παντελίδη. Το διαδίκτυο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, ναι. Εσύ χρησιμοποιείς μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Social. Τι ναι, εγώ έχω και Facebook και Twitter. Επικοινωνώ με τον κόσμο, μιλάω με τα μέλη. Mm-hmm. Το Twitter είναι πολύ καινούριο ακόμη. Δεν είχα Twitter, τώρα το ξεκίνησα. Τώρα ξεκινάει. Λέγεται, είναι Λάμδα 1, δηλαδή Λένα, αλλά είναι ένα, Παπαδοπούλου. Ναι, επικοινωνώ και θέλω να ακούω τη γνώμη. Ξέρεις και στα καινούργια τραγούδια και γενικώς και για τις εμφανίσεις. Γίνονται και κάποιες, ξέρεις, ανακοινώσεις για το πού θα είμαι, πώς. Σε κάποια μέλη του Facebook, ας πούμε, που είχα πριν, γινόταν και κάποιες προσφορές στους χώρους που ήμουνα. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό πολύ έντονα. Επικοινωνείς με τον κόσμο, λοιπόν. Ναι. Πιστεύεις το καλύτερο αυτό για ένα καλλιτέχνη, έτσι δεν είναι? Είναι πιο άμεσο. Παλιά είχαμε τη δισκογραφική εταιρεία όπου πηγαίναμε, ξέρεις, μια φορά το μήνα και παίρναμε γράμματα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πρόλαβα και αυτό. Και θυμάμαι ότι φεύγαμε με μια σακούλαρα γεμάτη γράμματα και έλεγες πω, πώς θα τα διαβάσω τώρα όλα αυτά. Υπήρχε team που απαντούσε? Ορίστε. Υπήρχε ομάδα από πίσω που μπορούσε να απαντήσει σε αυτά? Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι ομάδα, πρέπει να είσαι εσύ, γιατί ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Δηλαδή όσο ελεγχόμενοι και να είναι αυτοί που γράφουν, σωστό, πρέπει να είσαι εσύ. Ένα από τα πιο αγαπημένα σου τραγούδια? Όπως είπα και πριν, μ' αρέσει πάρα πολύ το έγραψες ακόμα και σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Από Μένα Για Σένα. Ναι. Δηλαδή αυτά τα δύο τραγούδια τα ξεχωρίζω. Και αν πάμε στα χορευτικά, μ' αρέσει το πρώτο μου πολύ, το Θέλω Τρέλα. Ναι. Και μ' αρέσει και αυτό που έβγαλα τώρα, το καινούριο. Το τελευταίο. Το Κάθε Νύχτα. Το Κάθε Νύχτα. Λοιπόν, εσύ έχεις κάνει τόσες πολλές συνεργασίες. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελες να συνεργαστείς ακόμη? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχω συνεργαστεί. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Αντώνη Βαρδί, που δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Ναι. Ούτε δισκογραφικά, ούτε σε πίστα. Ναι, σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι. Βέβαια. Ωραία. Από εδώ και στο εξής, τι περιμένουμε? Έχουμε καινούριο άλλο κομμάτι μετά σε λίγο καιρό? Προς το παρόν, το Από Μένα Για Σένα, το Έγινα Κομμάτια και το Κάθε Νύχτα, mm-hmm, θα μπουν σε ένα CD. Μετά από εκεί υπάρχουν, ναι, υπάρχουν σκέψεις για LP, για δίσκο. Ωραία. Έχουμε ξεκινήσει ήδη κάποια πράγματα, έχουμε γράψει ήδη κάποια πράγματα. Και το προετοιμάζουμε αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλει πολύ δουλειά, δεν είναι ένα δίσκος, είναι... Βέβαια. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Πάμε για καλοκαίρι δηλαδή. Μάλλον. Έχεις κάποια γνώμη για την Eurovision, επειδή είναι και ο καιρός της τώρα? Για την Eurovision καλό θα είναι να πάμε, εφόσον θα πάμε είναι ok. Ναι. Ναι, όχι, γνώμη, να το διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα με αυτό, είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Να τη δούμε στο σπίτι με φίλους,
τρώγοντας μια πίτσα, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Εγώ συνήθως αυτό κάνω. Κατάλαβα τι λες, άρα μου απαντάς και όλες στην ερώτηση ότι δεν θα πήγαινες, ας πούμε. Κοίταξε, τώρα το δικό μου ρεπερτόριο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που τραγουδάνε στην Eurovision. Και δεν. Όχι, δεν με έχω φανταστεί ποτέ εκεί. Ωραία, το κατάλαβα από τον τρόπο που το είπες, ναι. Όχι, ναι, μ' αρέσει πολύ, το διασκεδάζω να τον βλέπω, δηλαδή ειλικρινά μου αρέσει πολύ. Είναι μια όμορφη βραδιά μουσικής. Αλλά μέχρι εκεί, ξέρεις, ούτε συμμετέχω σε γκρίνιες και σε. Ξέρεις, αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο που πηγαίνουμε, ναι. Και ενώ είναι όλα καλά, εμείς πάντα βρίσκουμε κάτι να πούμε. Βέβαια. Δεν συμμετέχω σε τέτοια, το θεωρώ περιττό. Πολύ ωραία. Αυτόν τον καιρό που θα σε δούμε κάπως επίσης, θα τώρα τι ετοιμάζεις? Κοίταξε, αυτόν τον καιρό έχω ξεκινήσει μάλλον, από το διάστημα, ένα μίνι πρόγραμμα εμφανίσεων από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το Σάββατο, ας πούμε, στην Καβάλα, το προηγούμενο στην Καρδίτσα. Γενικώς υπάρχει ένα πρόγραμμα εμφανίσεων. Πολύ ωραία. Και όταν ολοκληρωθεί αυτό με τη Spicy, με την καινούργια εταιρεία, συζητάμε για εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα. Οι εμφανίσεις που κάνεις στην Ελλάδα είναι, να εξηγήσουμε και στον κόσμο, half playback ή κανονικά με ορχήστρα live? Όχι, προς το παρόν δεν έχω κανένα half playback. Μπράβο. Δεν έχω κάνει πολύ half ωραία. Playback. Ξέρω ότι είναι, μου το ζητάνε πολύ αυτό. Γιατί είναι, όπως είπα και πριν, στριμωγμένα τα πράγματα και γενικώς, ειδικά σε μέρη που είναι μακριά, με τα έξοδα υπάρχει ένα θέμα. Θα το ετοιμάσω και αυτό βέβαια κάποια στιγμή. Δηλαδή είναι στα σχέδιά μου, απλώς δεν θα ήθελα να είναι ένα half playback, ξέρεις, τυποποιημένο. Θα ήθελα να είναι το δικό μου πρόγραμμα, αυτό που εγώ κάνω. Προς το παρόν όμως όχι, πηγαίνω με την ορχήστρα μου και παίζουμε έτσι. Αλλά και οι τιμές είναι προσιτές, να πούμε πλέον. Εντάξει, όλοι έχουμε ρίξει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία, πολύ ωραία. Λένα μου, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλήθεια, που μπόρεσα και συζήτησα μαζί σου. Χαίρομαι πολύ. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Να θες να πεις 5 πράγματα στους ακροατές που μας ακούνε? Και λόγια. Εγώ θέλω να πω να είμαστε καλά. Να έχουμε αισιοδοξία, να περνάμε όμορφα. Η ζωή είναι ωραία και πρέπει να τη χαιρόμαστε με όσα προβλήματα και να έχει. Θετική σκέψη χρειάζεται. Και όλα καλά θα πάνε. Θετική σκέψη και λένε ένα Παπαδοπούλου και θέλω τρέλα. Έτσι. Λένα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Ακού να μάθεις. Μάθε να ακούς. Star 92,9.